Αλεξάνδρος Νικολόπουλος, είναι επενδυτικός σύμβουλος και οικονομολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολόπουλα. Καλώς ήρθατε. Και, εντάξει, πασηγές εδώ, νέα πασηγές, σωστά να το πω, σωστά έτσι, Παύλος Ατόλιας, είστε πρόεδρος του σωματείου. Θα μας τα πείτε, βεβαίως. Θέλουμε εμείς να λέμε, έπρεπε σας να είχαμε χρόνο να πούμε πολλά, έχετε πολλά θέματα και θα τα πούμε σίγουρα τα ερωτικά κάποια στιγμή παραπάνω. Κύριε Νικολόπουλε, θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο την είδηση, γιατί εμείς ξέρετε τα διαβάζουμε αυτά, αλλά... Κοιτάξτε, εδώ και καιρό συντελείται ένας εμπορικός και ένας νομισματικός πόλεμος. Mm-hmm. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο πολέμους. Mm-hmm. Ο εμπορικός πόλεμος αφορά την προσπάθεια της Αμερικής να επιβάλλει βάση με τη δύναμή της, να επιβάλλει αυτό που θέλει στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Πολλές φορές στο παρελθόν ξεκινήσαν να κάνουν αντίστοιχες κινήσεις. Απλά με τον πρόεδρο Τραμπ αυτό το πράγμα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ έντονα. Ο άλλος πόλεμος είναι ο νομισματικός. Φανταστείτε τον κόσμο, οι τρεις μεγάλες οικονομίες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, Αμερική και οι αναδυόμενες αγορές. Okay. Τις βάζω αναδυόμενες, Ινδία, Βραζιλία κτλ. Αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι οικονομίες προσπαθούν να υποτιμήσουν τα νομίσματά τους. Και πώς το κάνουν αυτό? Οι κεντρικές τράπεζες μειώνουν συνέχεια τα επιτόκια. Okay. Όσο σκεφτείτε ότι αν έχει κάποιος χρήματα, αν το επιτόκιο που παίρνει στην τράπεζα είναι 0, θα πει: εγώ δεν θα χρειάζεται να τα βάλω τα χρήματα στην τράπεζα, θα τα βγάλω έξω, να τα επενδύσω, να αγοράσω μετοχές, να αγοράσω σπίτια κτλ. Άρα η κάθε τράπεζα, η κάθε κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια και ουσιαστικά ανταγωνίζεται την άλλη προκειμένου να υποτιμήσει το νόμισμά της. Το δολάριο όμως παρόλα αυτά παραμένει σχετικά ισχυρό. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό για τους Αμερικάνους, γιατί αυτόματα τα προϊόντα τους γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέποντας λοιπόν αυτό η Αμερική, ότι, γιατί είναι και η ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, σου λέει έτσι απλοϊκά να το πω, ότι εγώ πρέπει κάτι να κάνω, να κάνω αυτά τα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Να επιβάλλω δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Με βάση τη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, αυτό δεν πρέπει να γίνει και η Αμερική ήταν μια από τις χώρες που ήταν ο πρεσβευτής του ελεύθερου εμπορίου. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε, η οικονομία είναι κάτι πολύ κυκλικό και πολύ ευμετάβλητο, οπότε και αυτοί μπήκανε σε αυτό το τρυπάκι, θα το πω εγώ έτσι, να επιβάλλουν δασμούς. Ξεκινήσανε οι τελευταίες εξελίξεις έχουν να κάνουν με την Airbus, που είναι, όπως ξέρετε, η κεντρική αεροπορική βιομηχανία της Ευρώπης. Εμπορική, βέβαια. Ναι, πολλά χρόνια βέβαια οι Ευρωπαίοι, να ξέρετε, μέσω προγραμμάτων έρευνας ουσιαστικά επιδοτούν έμεσα την Airbus, κάτι που την κάνει πιο ανταγωνιστική σχέση με την Boeing. Mm-hmm. Και σε επίπεδο τεχνολογίας, πιστέψτε με, η Airbus είναι, κατά αυτήν την προσωπική μου άποψη, είναι σε πολύ καλύτερη φάση από ότι η Boeing. Ναι. Αυτό όμως δεν απαγορεύεται λίγο? Απαγορεύεται, αλλά το κάνουν με έμεσο τρόπο. Okay, δηλαδή, όταν επιδοτείς μέσω πανεπιστημίων έρευνα. Έτσι, okay, δεν είναι ακριβώς κρατική επιχορήγηση, αλλά παρακάμπτουν τον ανταγωνισμό. Okay. Εδώ και 15 λοιπόν χρόνια έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Άρα, επιβάλλονται δασμούς. Τι γίνεται τώρα στην Αμερική? Παρόλο που επιβάλλονται οι δασμοί, ανακοινώθηκαν σήμερα τα στοιχεία για την ανεργία. Μιλάμε για τη χαμηλότερη ανεργία τα τελευταία 50 χρόνια. 3,5%. Δεν το περιμέναν ούτε οι ίδιοι Αμερικάνοι, γι' αυτό και σήμερα αντιδρούν πάρα πολύ θετικά τα αμερικάνικα χρηματιστήρια. Προβλέπουν επίσης ότι ο κεντρικός τραπεζίτης θα κάνει και άλλη μείωση επιτοκίων για να μπουστάρει. Ουσιαστικά, τι προσπαθεί να κάνει τώρα ο κεντρικός τραπεζίτης στην Αμερική? Επειδή ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις και προκαλεί προβλήματα στον υπόλοιπο κόσμο, μειώνει τα επιτόκια για να ενισχύσει τις κεφαλαιαγορές. Αυτό είναι δηλαδή που κάνει. Ο άλλος πολεμάει, ο άλλος από πίσω ενισχύει με ποσοτική χαλάρωση. Okay. Το ίδιο κάνει και η Ευρώπη, βέβαια, έτσι. Ναι. Όλοι νομίζω ξέρουμε ότι άμα καταθέσουμε τα χρήματά μας στην τράπεζα, η απόδοσή μας είναι 0 σε μια απλή προσμιακή κατάθεση. Δεν ξέρω, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως έκανε το. Ουσιαστικά έχει μια παρόμοια πολιτική. Έχει όχι απλά μια παρόμοια πολιτική. Η Ευρώπη δυστυχώς, ενώ η Αμερική είναι μια ενιαία χώρα, η Ευρώπη μιλάμε για δύο διαφορετικές χώρες. Προφανώς. Βορράς, νότος. Δηλαδή είναι. Για τον, ή αλλιώς Φραγκφούρτη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για δύο διαφορετικούς αρρώστους πρέπει να επιβληθεί το ίδιο φάρμακο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο κεντρικός τραπεζής στην Ευρώπη, σας πάω λίγο πιο πέρα, τι κάνει για να κοροϊδέψει εισαγωγικά τους. Όχι να κοροϊδέψει τους πολίτες, τι κάνει? Αγοράζει χρέη από όλα τα κράτη της Ευρώπης και τα αποθηκεύει. Σας το λέω έτσι λίγο απλοϊκά, συγχωρήστε με λίγο για την απλούστευση. Αποθηκεύει τα χρέη όλων των κρατών σε ένα κεντρικό κουμπαρά. Άρα, άμα σκάσει η Ιταλία, το χρέος της Ιταλίας δεν το πληρώσει πλέον μόνο η Ιταλία, το πληρώσει και η Γερμανία. Εντάξει, αλληλεγγύη, δεν θέλατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έτσι ακριβώς. Άρα, και σε αυτό θα σας απαντήσει αργότερα και ο κ. Στατολιάς, που είναι πιο γνώση στα θέματα τα αγροτικά. Επιβληθήκαν δασμοί στις μεγάλες χώρες όσον αφορά, όπως είναι το κρασί, όπως είναι το τυρί και φυσικά και στην Airbus, που είναι η κεντρική, αν θέλετε, η σηματορόζιο μηχανία της Ευρώπης όσον αφορά την τεχνολογία
στα αεροσκάφη. Άρα σε πολύ, πολύ εμπορικά προϊόντα με πάρα πολύ μεγάλη εξαγωγή. Mm-hmm. Και ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα. Παρόλα αυτά, ο πόλεμος φαίνεται ότι χτυπάει περισσότερο τον υπόλοιπο κόσμο και όχι την Αμερική. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενες, αν θέλετε, ενδείξεις. Δηλαδή, ο δείκτης μεταποίησης ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων 10 ετών. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η ανεργία τους έπεσε στο 3,5%. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό θα σας ρωτάω, γιατί είπατε για την ανεργία. Mm-hmm. Κοιτάξτε, καμιά φορά, ξέρετε, η αποφάση που παίρνει η Κεντρική Τράπεζα ή τι γίνεται τώρα έχει επίδραση μετά από 6 μήνες ή μετά από ένα γιατί χρόνο. Είναι μια δραστηριότητα η οποία. Ναι, είναι και λίγο lagging, το λέμε εμείς lagging indicators, δηλαδή δείκτες οι οποίοι έχουν μια καθυστέρηση στο να εμφανίσουν τα αποτελέσματά τους. Αντίθετα όμως, οι υπηρεσίες τους είναι πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και εκεί πέρα επηρεάζει όλη αυτή η ιστορία και γι' αυτό ο κεντρικός τραπεζίτης προβαίνει σε συνεχείς μειώσεις επιτοκίων. Κύριε, εξηγήστε μας λίγο. Καταρχάς, εσείς έχετε μια εικόνα ξεκάθαρη, κύριε Σατολιά, για το ποια είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν εξάγουμε τέλος πάντων στις ΗΠΑ και θα. Μπορεί να επηρεαστούν από όλα αυτά. Ακούστε να δείτε. Κόλλησα τώρα. Ναι. Καταρχήν είμαστε εν μέσω ένα διατλαντικού εμπορικού πολέμου με προεκτάσεις και αναλύσεις που ακούσατε και ίσως σε άλλο επίπεδο που δεν φτάνει σε εμάς. Mm-hmm. Και λέω, όταν λέω είμαστε, ποιοι είμαστε, οι Έλληνες αγρότες και οι Ευρωπαίοι αγρότες. Mm-hmm. Και με τα επιτυχία τους μονάδες και οι συνεταιρισμοί που οδηγούν αυτά τα προϊόντα, γιατί στη λίστα των 150 προϊόντων είναι και πολλά αγροτικά ευρωπαϊκά προϊόντα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Από εκεί και πέρα. Ξεκάθαρα άποψη δεν έχουμε ακόμα, είναι στην αρχή. Περιμένουμε τις εγκρίσεις να δούμε όλα σε επίπεδο αυτά που διαβάζουμε και ακούμε και ό,τι ακούει ο καθένας. Ναι, βέβαια, όλα αυτά είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Όμως παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι στη λίστα που αφορά την Ευρώπη, με τα αγροτικά προϊόντα κυρίως, είναι κυρίαρχα και πολύ σημαντικά προϊόντα. Είναι ισπανικά λάδια που είναι πολύ ψηλά στην Αμερική. Το οποίο παραμένει και κακό για μας. Ναι, βέβαια. Είναι γαλλικά κρασιά. Απλώς αναφέρω ποια είναι. Ιταλικά, ιταλικά και γαλλικά τυριά πριν του ροκφόρ και της Παρμεζάνας. Αυτά δεν τα αυτές οι εξαιρέσεις πώς γίνονται. Δεν ξέρω. Είναι με απόφαση των ιδίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι και συμφωνίες. Όχι, όχι, όχι. Προφανώς. Υπάρχουν συμφωνίες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα λόγου. Και θα σας πω τι εξαιρείται και από εμάς. Γιατί στη λίστα και ίσως εδώ μπορώ να πω ότι. Και η δική μας πολιτική ηγεσία πρέπει να έχει κάνει κάποιες ενέργειες, γιατί κάποια προϊόντα ίσως και με παρεμβάσεις έχουν εξαιρεθεί. Mm-hmm. Το κυρίαρχο λοιπόν προϊόν. Και επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να έχει κάνει. Σωστά, και σωστά, η κοινότητα. Σωστά. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις, ένα πολύ σημαντικό λοιπόν προϊόν εθνικό είναι η βρόσιμη ελιά και το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Το ελληνικό. Αυτό αποτελεί το 51% του εξαγωγικού τζίρου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ευτυχώς εξαιρείται από τη λίστα. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό προϊόν και με μεγάλο τζίρο. Τι είναι σήμερα. Η καλαμάτας είναι. Γενικότερα το ελληνικό ελαιόλαδο. Ναι, και το ελαιόλαδο. Και η βρόσιμη ελιά πάει πολύ καλά. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή στα ράφια όλο το μεγάλο. Αυτό ακριβώς. Τι είναι σήμερα που θα επηρεάσει άμεσα στη λίστα αυτή που ξέρουμε, τουλάχιστον ότι ξέρουμε σήμερα. Το πρώτο σε τζίρο είναι τα κομποστοποιημένα ελληνικά ροδάκινα. Που αφορά τις περιοχές της κυρίως Πέλαση Μαθίας. Τα οποία είναι 50 εκατομμύρια ευρώ τζίρο προς τις ΗΠΑ ο τζίρος τους. Στα οποία είχε επευληθεί ήδη ένας φόρος 18% και έρθει να προσθεθεί και ένα άλλο 25%. Καταλαβαίνετε τι βία αναπροσαρμογή μπορεί να σημαίνει αυτό για τον ανταγωνισμό στην αγορά. Ένα άλλο σημαντικό προϊόν που αφορά και εμάς σαν χώρα, που είναι και μοναδικό ευρωπαϊκό προϊόν, με τα προβλήματά της είναι η φέτα. Η ελληνική φέτα λοιπόν. Σίγουρα μέχρι τώρα δεν είχε καμία κορυφαία παρέμβαση στην αγορά της Αμερικής. Όμως, να πάρετε ένα στοιχείο να το καταλάβετε το πόσο σημαντικό μπορούσε να εξελιχθεί η φέτα στην πορεία. Το 2013 η φέτα μας, η ελληνική φέτα, ήταν η χώρα προορισμός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν στην πέμπτη θέση εξαγωγική σε τζίρο. Πρώτη είναι η Γερμανία. Με τζίρο λοιπόν 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε περιόδους κρίσης που οι ελληνικές μεταπηδητικές μονάδες, τυροκομικές, προσπαθούσαν και επενδύαν στην εξωστρέφεια λόγω της μείωσης αγροτικής δύναμης στη χώρα. Σε περίοδο κρίσης, σε 5 χρόνια, 6 το 18, πέρσι αυτό έγινε, το 10 εκατομμύρια έγινε 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Με βαθιά της πεποίθηση δική μας ότι αυτό το νούμερο, επειδή πρόκειται για μια μεγάλη αγορά, αν το προμοτάρουμε και το προωθήσουμε σωστά, έχει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις λοιπόν, κορυφαίες που μας ξεπερνούν. Ότι πίσω από κάθε απόφαση εμπορική υπάρχουν άνθρωποι εργαζόμενοι, μεταπηδητικές μονάδες που στείνονται, που έχουν πορεία διαδρομή και αγρότες στην κάθε περιοχή, που καλό είναι να σκεφτόμαστε και τις επιπτώσεις
μια τέτοια βίαιη προσαρμογή. Mm-hmm. Αυτό θέλω να ζητήσω. Ολοκληρώστε και δώστε μας πολύ πολύ γρήγορα και ποια ακόμη προϊόντα είναι για να έχουμε μια γενική εικόνα. Γιατί... Ναι, δεν έχουμε άλλη εικόνα για αυτό. Λοιπόν, ήθελα να... Δεν έχουμε θέματα κρέατος, όχι, όχι, τίποτα ακόμα κλπ. Και ευτυχώς και στα ευρεία κατανάλωση. Όχι, όχι. Στα ευρεία κατανάλωση είναι αυτά δύο. Δεν είναι. Okay. Αν είναι κάποια ειδικά προϊόντα, εγώ έψαξα να βρω, δεν μπορώ να βρω κάτι, να βρούμε σήμερα κάτι άλλο. Mm-hmm. Και μακάρι να μείνουν εδώ. Okay. Απλώς αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις πρέπει να επαναλάβω, πρέπει να έχουν σοβαρά υπόψη τους ότι πρόκειται περί ολόκληρων ομάδων και πρέπει πίσω από εκεί να σέβονται και να προσέχουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να εξαφανιστούν κάποιοι κλάδοι. Βέβαια, λοιπόν. Να πω ότι το λάδι, από ό,τι ξέρω, εξάγουμε το υπόλοιπο 50% της παραγωγής, εξάγεται η Ισπανία και η Ιταλία για να εξαχθεί μετά. Καλά, εδώ αυτό, αυτό είναι το μόνιμο υπάγειο πρόβλημά μας. Δηλαδή, και εμείς δεν έχουμε κάνει τα απαραίτητα βήματα για να έχουμε brand name και να μπορούμε μόνιμος, ας πούμε, να. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι τελευταία αυτό ανατρέπεται. Η ανάγκη μας οδήγησε σε λύσεις αυτές που είπα προηγουμένως. Δεν επηρεάζεται, άραγε. Τώρα κάνω μια ερώτηση. Δεν επηρεάζεται τώρα οι ταρίφες που βάλουν αυτοί σε αυτούς. Είδατε, καμία απόφαση δεν. Δεν μας αφήνει. Βεβαίως, γι' αυτό το ανέφερα προηγουμένως. Παράλληλα, μας κάνει και λίγο κακό, γιατί ποσότητες οδηγούνται ήδη εκεί. Ναι, ναι, ναι. Η οικονομία, δηλαδή, ό,τι πειράξεις σε μια οικονομία, ό,τι πειράξεις ένα πράγμα, πειράζει κάτι άλλο. Και διορθώνεις το άλλο, χαλάει κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς γίνεται πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε πάρα πολύ καλά.